Το πακέτο ακόμα. Μην λοιπόν, βιάζεστε να κάψετε. Πάμε να δούμε τις πρώτες αντιδράσεις από τα συνδικάτα. Να καλημερίσουμε την Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Πού εδώ είναι. Είναι μαζί με τον κύριο Βρετάκο, τον αντιπρόεδρο της ΑΔΔ. Καλημέρα και τον κύριο Βασιλόπουλο από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΕΣΕ. Καλημέρα σε όλους. Έλα, Άννα μου. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Βρίσκομαι έξω από τα γραφεία της ΓΕΣΕ, καθώς εδώ και λίγη ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη έκτακτη σύσκεψη μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΕΣΕ, με τη συμμετοχή και μελών της ΑΔΔ, προκειμένου να καθορίσουν τις λεπτομέρειες για τις αυριανές τους κινητοποιήσεις, καθώς ΓΕΣΕ και ΑΔΔ αποφάσισαν για αύριο 24ωρη γενική απεργία και σε λίγη ώρα αναμένεται να την κηρύξουν και επισήμως. Να δώσω αμέσως το λόγο όμως στους καλεσμένους μας, ξεκινώντας από τον κύριο Θάνο Βασιλόπουλο, είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΓΕΣΕ. Η πρώτη αποτίμηση των μέχρι τώρα συμφωνηθέντων μεταξύ Πρωθυπουργού και πολιτικών αρχηγών. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι οι μάσκες πέσανε, πλέον οι λεονταρισμοί που ακούγονταν ευτελίστηκαν. Ο κύριος Παπαδήμας βγήκε, δήλωσε ότι υπήρξε συμφωνία. Η συμφωνία είναι ένας αρμαγεδόνας για τους εργαζόμενους, είναι καταστροφή, δηλαδή κόψιμο μισθών. Έτσι, δεν υπάρχει πλέον βασικό. Κύριε Βρετάκο, να ρωτήσουμε κάτι. Κόψιμο συντάξεων. Κύριε Βασιλόπουλο, συγγνώμη. Κύριε Βασιλόπουλο, ναι, συγγνώμη. Να ρωτήσουμε κάτι. Αυτό που μας λένε για μείωση κατά 20% του κατώτατου, μπορείτε να μας πείτε τι σημαίνει για όλη την αλυσίδα τη μισθολογική? Κοιτάξτε, 20% του κατώτατου του μισθού σημαίνει ότι ανεβαίνοντας προς τα πάνω, είναι η ίδια μείωση υφίσταται και για όλους τους μισθούς. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μείωση και των κλαδικών κατά συνέπεια κατά 20% όλων των μισθών. Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτό. Εάν σε αυτό προσθεθεί, έτσι όπως λειτουργεί αυτή τη στιγμή ο ιδιωτικός τομέας, με την εκπεριτροπή σε εργασία, με τις ενώσεις των εργαζομένων, με όλα αυτά, σημαίνει ότι τελειώνει ο βασικός μισθός. Δηλαδή, οι κλαδικές συμβάσεις που υπογράφουμε εμείς στο εμπόριο, στην ναυτιλία, στον τουρισμό, στην παροχή υπηρεσιών, που είναι οι συμβάσεις που καθορίζουν το μισθό και το επίπεδο του μισθού του εργαζόμενου σήμερα, είναι ένα άδειο παλτό. Ο εργοδότης πλέον θα εφαρμόζει το βασικό μισθό της Εθνικής Γενικής και όχι μόνο, αλλά κομμένο κατά 20%. Και η κατάργηση της μετενέργειας. Πείτε μια κουβέντα και για την κατάργηση της μετενέργειας για να καταλάβει ο κόσμος. Η μετενέργεια είναι ένα άλλο ζήτημα. Η μετενέργεια είναι ότι εγώ υπογράφω συλλογική σύμβαση εργασίας του εργοδότη μου, τη συμφωνώ και όταν λήξει η συλλογική σύμβαση εργασίας δεν υπάρχει η μετενέργεια. Δηλαδή δεν υφίσταται η σύμβαση από εκεί πέρα, τελειώνει εκεί και από το μηδέν. Διαπραγματεύεται. Έτσι. Που σημαίνει δηλαδή ότι αν έχω εγώ ένα μισθό 1500 ευρώ, όταν τελειώσει η σύμβαση, το 1500 είναι 720. Μάλιστα. Είναι τρέλα αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, μια κουβέντα μόνο. Ναι. Δεν είναι μόνο το αύριο που πρέπει να απαντήσουμε. Αύριο βγαίνουμε, όλη η εργατική τάξη. Αλλά είναι παραπέρα η κλιμάκωση αυτή τη αθλειότητα να πάει κατά διάολο. Τι θα κάνετε, κύριε Βασιλόπουλε, να φύγει η κυβέρνηση και να τελειώσει? Τι θα κάνετε τώρα? Αυτό που ξέρουμε πολύ καλά και που το έχουμε αφήσει στο περιθώριο τόσο καιρό. Αγώνας. Ξεσήκωμα του λαού να τελειώσει αυτή η απεργία. Πάμε για 24ωρη αύριο. Αυτή η κυβέρνηση. Πάμε για 24ωρη αύριο. Αύριο 24ωρη απεργία, ναι. Και κλιμάκωση παραπέρα. Και κλιμάκωση. Κλιμάκωση. Δεν θα τελειώσουμε αύριο μια τουβεκιά. Μάλιστα. Πάμε και στην ΑΔΔ. Δώσουμε το λόγο και στον κύριο Βρετάκο. Ναι, νομίζω ότι η ελληνική τρόικα με την τρόικα του εξωτερικού χθες στήσανε το εκτελεστικό απόσπασμα. Σήμερα πλέον θα έχουμε τις αποφάσεις, τη συγκεκριμενοποίηση των αποφάσεων. Νομίζω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μέτρα νέας κοινωνικής βαρβαρότητας, μέτρα τα οποία στο όνομα της αντιμετώπισης της κρίσης χρέους ουσιαστικά θα διαλύσουν, θα οδηγήσουν σε καταστροφή τους εργαζόμενους στην ελληνική κοινωνία και δεν θα δώσουν καμία προοπτική στη χώρα, και ο αγώνας ενάντια σε αυτή την πολιτική είναι η υπόθεση του καθένα μας. Ήδη στο δημόσιο, όπως γνωρίζετε, είχαμε απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, είχαμε μια περικοπή εισοδημάτων που ξεπερνάει το 45% με 50%, έχουμε κατάργηση δημοσίων υπηρεσιών, ουσιαστικά στον τομέα της υγείας, στον τομέα της παιδείας. Αυτή η πολιτική σε μια περίοδο που η ανεργία ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο, που η φτώχεια ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια, καταλαβαίνετε ότι θα οδηγήσει την κοινωνία στο κοινωνικό βάραθρο. Όλοι λοιπόν πρέπει να αγωνιστούμε για να αποκρούσουμε αυτή την πολιτική, τη νέα βάρβαρη συμφωνία, και θεωρώ ότι το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να παρέμβει περισσότερο αποφασιστικά για να αποτρέψει αυτές τις εξελίξεις. Κύριε Βρετάκο, θέλω να κάνω και εσάς και στον κύριο Βασιλόπουλο μια ερώτηση. Αν είναι και στη στοχεύση των συνδικάτων οι κινητοποιήσεις τους να πάρουν και πολιτικό χαρακτήρα, επιδιώκοντας την πτώση της κυβέρνησης και την άμεση προκήρυξη εκλογών.
Ναι, ναι, όχι, αυτό νομίζω το χαρακτηρισμό. Νομίζω ότι είναι φανερό ότι αυτή η πολιτική που σήμερα αποφασίζεται από τους πολιτικούς αρχηγούς σε συνεργασία με την Τρόικα δεν έχει καμία πολιτική και κοινωνική νομιμοποίηση, άρα το αίτημα που πρέπει να μπει από τα συνδικάτα είναι να φύγει η ελληνική Τρόικα, να φύγουν οι δανειστές, να υπάρξει επιτέλους μια άλλη πολιτική η οποία θα αντιμετωπίζει προς όφελος των εργαζομένων τα προβλήματα. Μάλιστα. Να ακούσει και τον κύριο Βασιλόπουλο. Δηλαδή, το ναι. θέμα είναι καθαρό. Μ' ακούστε με. Ναι, ναι. Το θέμα είναι καθαρό. Αυτή τη στιγμή τι έχουμε. Έχουμε μια κυβέρνηση και μάλιστα μη νομιμοποιημένη αντισυνταγματική, μια κυβέρνηση τριμερού συμμετοχής, η οποία χτυπάει, καταστρέφει, εξαθλιώνει, είναι ο εχθρός μας απέναντι. Είναι δυνατόν λοιπόν να μην πούμε να φύγει αυτή η κυβέρνηση από τη στιγμή που στοχεύει, μας εξαθλιώνει και μας οδηγεί στην καταστροφή. Και δεν είναι μόνο εμάς, την Ελλάδα ολόκληρη. Είναι δυνατόν λοιπόν το συνδικαλιστικό κίνημα να μην αρθρώσει ένα πολιτικό λόγο καταργήν. Τι να πούμε δηλαδή, να μας πει και ο κύριος Βρετάκος αν θα και η ΑΔΔ θα συμφωνήσει με την 24ωρη, κύριε Βρετάκο. Όπως γνωρίζετε, κανονικά υπάρχει απόφαση και από τη ΓΕΣΥ και από την ΑΔΔ, mm-hmm. η οποία έχει ληφθεί εδώ και ένα μήνα. Μάλιστα. Δυστυχώς όμως, σκοπιμότητες που υπάρχουν στο συνδικαλιστικό κίνημα δεν είχαν επιτρέψει μέχρι σήμερα την οριστικοποίηση. Και εδώ σκοπιμότητες. Σήμερα νομίζω ότι θα πρέπει πλέον αυτή η απόφαση mm-hmm. να εξαγγελθεί, να υπάρξει αύριο κινητοποίηση και να υπάρξει και παραπέρα κλιμάκωση, μάλιστα. να κυκλώσουμε και πάλι τη Βουλή, όλος ο κόσμος να βγει στους δρόμους. Μάλιστα. Καλημέρα, ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα.